Είναι μία απόφαση. Δεν είναι τυπικό μόνο προφανώς αυτό. Έτσι. Είναι μία απόφαση που η δικαιοσύνη παίρνει προκειμένου να διασφαλίσει την παρουσία του στο πλαίσιο της ανάκρισης. Όταν μελετήσει η ανακρίτρια κατά της διαφθοράς πλέον όλη τη δικογραφία και τον καλέσει σε απολογία, θα δούμε τι θα αποφασίσει. Προς το παρόν πάντως, προκειμένου σε αυτά τα στάδια να μην υπάρξει κίνδυνος να διαφύγει από τη χώρα, η εισαγγελία και στη συνέχεια το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να του απαγορέψει την έξοδο από την Ελλάδα. Αν έφευγε, αν δεν έπαιρνε αυτή την απόφαση, λέμε τώρα, έτσι, για να καταλάβουμε τις διαδικασίες. Αν έπαιρνε άλλη απόφαση, διαφορετική, αν του το επέτρεπε το δικαστικό συμβούλιο, αυτό θα σήμαινε, τι θα σήμαινε για την έρευνα, Ντίνα? Αν μπορούσε να φύγει όποτε ήθελε στο εξωτερικό ο κύριος Μενιαδάκης, ας πούμε. Θα ήταν μια κίνηση, θεώρησαν οι δικαστές, υψηλού ρίσκου στην περίπτωση που θα έφευγε εκτός Ελλάδας. Άλλωστε, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι έχει κάνει αρκετά ταξίδια με την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα. Προφανώς, θεωρώ ότι ακόμη ένας λόγος, δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σκεπτικό από το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα βάρυνει και η απόφαση μεταφορά της οικοσκευής που θεωρήθηκε από τις δικαστικές αρχές ως πράξη, προπαρασκευαστική πράξη για τη διαφυγή του στο εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντίνα. Εντάξει, έχει πλάκα τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος συνελήφθη στο παρατρίχα πριν φύγει στο εξωτερικό, να δηλώνει ότι είμαι εδώ. Να δηλώνει όχι μόνο ότι είμαι εδώ, να προσβάλλει, να προσπαθεί να πείσει ότι δεν είναι ύποπτος φυγής. Πάμε το τελευταίο διαφημιστικό τώρα.